Η Κύπρο στέκεται ξανά στα πόδια τη μετά την οριακή κατάσταση στην οποία βρέθηκε το 2013 τόνισε ο Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδης μιλώντα από το βήμα του 14ου συνεδρίου του Economist. Με συλλογική προσπάθεια συνέχισε, ανακόψαμε την πτώση και η Κύπρος πραγματοποιεί ισχυρά βήματα ανάκαμψη. Αυτό σημείωσε σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και όταν πριν από ελάχιστε βδομάδε καταφέραμε να πετύχουμε την άνοδο, την άνοδο μα στην επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι οι πρόσφατες δύσκολες αποφάσεις που κληθήκαμε να λάβουμε έχουν δικαιωθεί και ότι δημιουργούν Ασφάλεια και προπτική. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι ίδιοι αριθμοί, τα ίδια ψυχρά δεδομένα τη οικονομία καταδεικνύουν ότι κάθε άλλο παραφτάσαμε στο τέλο του δρόμου. Αντίθετα, τόνισε, πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα με τι διαρθρωτικές και άλλε μεταρρυθμίσει. έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε, ότι έχουμε ακόμη ειστερήσει και δυσκολίε, ότι μπορούμε να ανεβάσουμε τον πύχη. Τη ανάπτυξης και τη ευημερία ακόμη πιο ψηλά. Και ότι πρέπει, και το τονίζω, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Σε δικές του παρεμβάσει, ο εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα Ρόλφ Στράουχ και ο Φίλιπ Γκέρσον, αναπληρωτή διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, επεσήμαναν ότι η Κύπρο θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στην συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που θα αντιμετωπίσουν τι προκλήσει που έμειναν ω κατάλοιπα τη οικονομική κρίση.